Κύριε Γιαβιτζάκη, 2,5 εβδομάδε είναι σε εξέλιξη τα μέτρα υποχρεωτικών δημόσιων διαδικτύων τη πόλη του Αγίου Νικολάου. Αλήθεια, τα καταστήματα εστίαση που είναι το μέτωπο αυτό, πώς το έχουν αντιμετωπίσει, τι πρόσημο βάζουν. Μιλώντας με μέλη του συλλόγου, οι απόψεις δίστανται. Είναι κάποιοι οποίοι έχουν ευνοηθεί, κάποιοι οποίοι έχουν δυσαρεστηθεί, αλλά δεν πρέπει να το κοιτάμε μεμονωμένα, ούτε να το βλέπουμε έτσι κάποιο μέτρο το οποίο είναι σε ισχύ. Ας πούμε, στη δική μου περίπτωση που το μαγαζί μου είναι το πιο κεντρικό μαγαζί στη θέση που γίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή που γίνονται κυκλοφοριακά μέτρα, λόγω του 15 Αυγούστου δεν μπορώ να εκτιμήσω πτώση αύξηση τζίρου. Άρα, σημαντικό είναι να κρίνουμε όλα τα υπόλοιπα, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο και να το διορθώσουμε. Σίγουρα, κάποιος ο οποίος έχει περπατήσει στην πόλη, είναι γι' αυτό καλό το μέτρο. Αλλά οι απόψεις που ακούω εγώ τώρα μιλώντας με τουρίστες και με πολίτες της πόλης και με πελάτες μας είναι ότι εφόσον υπάρχει ήδη ένας πεζόδρομος, γιατί να πεζοδρομηθεί κι άλλος ένας δρόμος ο οποίος έχει τεράστια πεζοδρόμια, γιατί να ταλαιπωρηθούν όλοι οι τουρίστες και όλοι οι ντόπιοι στέλνοντάς τους στα στενά της πόλης που ακόμα και εμείς ήδη προσπαθούμε να αποφύγουμε ακόμα για τις καθημερινές μέρες του καλοκαιριού και του χειμώνα. Θα ήταν θεωρώ ιδανικότερο μια πεζοδρόμηση η οποία θα μπορούσε να κόψει το κοινικό της πλατείας, ας πούμε, να έχει μια πεζοδρόμηση στις δύο μεριές που δεν χρησιμεύουν σε κάτι, να χρησιμοποιήσουμε τους δρόμους που είναι η είσοδο της πλατείας από την Νικολάου Πλαστήρα και η κάθοδος προς το λιμάνι και να πεζοδρομηθεί το υπόλοιπο μέρος της πλατείας. Θεωρώ ότι θα ήταν το ιδανικό αυτό. Και συνομιλώντας με πολλούς επισκέπτες της πόλης, αυτό που βλέπουν όλοι είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο. Αυτό το τεράστιο παραλιακό μέτωπο, αν το καλοποιήσουμε, αν μπορέσουμε να φτιάξουμε λίγο τα πεζοδρόμια, αν κάνουμε κάποιες διαγραφνίσεις οι οποίες να δίνουν για κάποιον και για αυτόν που θέλει να πάρει το ποδηλατόδρομο ακόμα, όπως σε άλλες περιοχές, να γίνει ένας ποδηλατόδρομος, θα είναι το ιδανικό σενάριο. Με τον καλοποιησμό του Καθολικού, θεωρώ ότι είναι το που χρειαζόμαστε όλοι. Οπότε, μέχρι τώρα τα μηνύματα τα οποία έρχονται στο Σύλλογο Εστίασης και Διασκέδασης δεν είναι ούτε υπέρ ούτε κατά. Υπάρχουν μεσοβέζικες απόψεις και συγκεκριν. Σίγουρα. Όπως είπαμε και πάλι, δεν πρέπει να βλέπουμε μεμονωμένα περιστατικά. Σίγουρα πρέπει να βλέπουμε το κοινό καλό της πόλης. Τώρα, η εστίαση τέλος του μήνα Αυγούστου σε τι ρυθμό γιατί είχαμε πάρα πολύ κόσμο, ειδικά το 15 Αυγούστου, πραγματικά η περιοχή μας πλημμύρισε από επισκέπτες. Αυτοί άφησαν κάποια χρήματα ή ήταν πάλι αυτοί οι οποίοι έρχονται, αλλά δεν έχουν τόσο πολύ οικονομική δύναμη για να στηρίξουν μαγαζιά. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ μεγάλο το όγκος του κόσμου, αλλά σίγουρα όμως κιόλας δεν κινήθηκε όλη η αγορά όπως θα έπρεπε να κινηθεί. Λειτουργήσαν κάποια σημεία, κάποια άλλα ίσως δεν λειτουργήσαν. Αυτό όμως πρέπει να κάτσουμε το τέλος της ζώνης και να το μελετήσουμε, να δούμε τι φταίει. Γιατί όντως έχοντας κόσμο και μην μπορώντας να έχουμε αγοραστικό κοινό το οποίο θα μας βοηθήσει σύμφωνα με τα δεδομένα των εποχών, της ακρίβειας, πρέπει να το μελετήσουμε και να δούμε πώς την επόμενη σεζόν θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι και εμείς και να απευθυνθούμε και στους επισκέπτες της πόλης, να δούμε τι κοινό θέλουμε και εν τέλει τι ζητάμε. Οπότε, αν μη τι άλλο, η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή εκείνη τη συνάντηση που είχατε πει να γίνει τέλος σεζόν, που θα γίνει τότε και το ταμείο, ώστε να δει όλη η πόλη, να δει μαζί όλη η πόλη πώς θα κινηθείτε το άμεσο μέλλον. Σίγουρα. Είναι το ιδανικό να τα βάλουμε όλα κάτω, να δούμε τι δεν κάναμε φέτος, τι κάναμε και τι πρέπει να κάνουμε για την επόμενη σεζόν, ώστε να γίνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Γιατί αυτό που βλέπουμε όλοι ότι ανταγωνιστικοί προορισμοί και κοντινοί. Εξελίσσονται. Άρα πρέπει και εμείς να εξελιχθούμε όπως προς το καλύτερο.